Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή αυτή εκδήλωση, στη συνέντευξή μας. Καλωσορίζουμε τους συντρόφους μας, τη Ρένα Τιδούρου, η οποία είναι εκλεγμένη βουλευτής της Ανατολικής Αττικής, του Δυτικού Τομέα Αθηνών, και είναι πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και είναι υπεύθυνη του τομέα εξωτερικής πολιτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλωσορίζουμε τον Γιώργο τον Καραμέρο, τον σύντροφό μας, ο οποίος είναι εκλεγμένος βουλευτής της Ανατολικής Αττικής και είναι τομεάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλώς ήλθατε λοιπόν, σύντροφοι. Καταρχάς βρισκόμαστε σε έναν χώρο, και ας πούμε δύο λόγια, σε έναν χώρο ενός συντρόφου μας που πριν 40 μέρες έφυγε από τη ζωή, και τον θυμόμαστε με πολύ αγάπη σε όλη του την ζωή που παραβρέθηκε και κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για την χθεσινή εκδήλωση, τα εγγένεια που έγιναν πάνω στο νοσοκομείο Βερίας, της προέκτασης του νοσοκομείου από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ειλικρινά θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι κατά συνθήκη ψεύτης. Είναι ένας υπουργός ο οποίος μας έχει συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ψεύδεται κάθε φορά και να αλλάζει θέσεις έτσι όπως το βολεύει. Βέβαια, υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο στη χθεσινή του ομιλία. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικός. Χαρακτήρισε ανυπρόκοπους και άχρηστους την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα τον Μπολάκη. Θέλω να πω δύο κουβέντες πριν πάρουν το λόγο οι προσκεκλημένοι μας όσον αφορά το θέμα του νοσοκομείου. Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στο πρόσωπο του κύριου Γεωργιάδη. Διότι είναι γνωστό ότι στο νοσοκομείο Βερίας πραγματικά ξεκίνησε ο σχεδιασμός από το 2013-2014. Όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το έργο, επειδή υπάρχει και μια κυβερνητική συνέχεια στα πράγματα, έφτασε να ολοκληρώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα 70-80% τα έργα του νοσοκομείου. Όμως γνωρίζει πολύ καλά επίσης ποιοι ήταν οι λόγοι της καθυστέρησης για να ολοκληρωθεί το έργο, όταν υπήρχαν καθυστερήσεις στην έγκριση κονδυλίων από την περιφέρεια, αλλά επίσης και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο εργολάβος εκείνα τα χρόνια με τις τράπεζες. Ήταν δύο βασικές, πέρα από το γεγονός ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο η οποία ήταν μνημονιακή, με πάρα πολλές δυσκολίες, σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου είναι γνωστό ότι η Ευρώπη είπε ότι πάρτε όσα χρήματα θέλετε για να συνεχίσετε το έργο σας στον τομέα της υγείας. Βέβαια είναι γνωστό ποιος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι αυτός που παρέδωσε σαν Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Σαμαρά, παρέδωσε στην επόμενη κυβέρνηση ένα διαλυμένο τοπίο στα νοσοκομεία της χώρας. Είναι αυτός που μέσα σε μία νύχτα, γιατί έχω και την προσωπική εμπειρία μου, όπου ήμουνα γιατρός επί 24 χρόνια στο ΙΚΑ, μέσα σε ένα βράδυ διέλυσε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, τα ΙΚΑ, τα λεγόμενα, και απέλυσε όλους μόνιμους και με συμβάσεις εργαζόμενους και γιατρούς, περίπου 2.500 με 3.000 ανθρώπους. Είναι αυτός που παρέδωσε, και η κυβέρνησή του που παρέδωσε στην επόμενη κυβέρνηση ένα διαλυμένο τοπίο στα νοσοκομεία, τα οποία είχαν χρέη περίπου 800 με 900 εκατομμύρια, και παρέδωσε η κυβέρνηση, η δικιά μας κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην επόμενη κυβέρνηση ένα πλεόνασμα 250 εκατομμύρια. Είναι αυτός που έκλεισε νοσοκομεία στη χώρα, 7 νοσοκομεία στη χώρα.
Άρα λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός την επόμενη φορά για αυτά που λέει στις συνεντεύξεις του. Σε αντίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό το έργο του και δεν θέλω να πω κάτι, αλλά θα αναφερθώ και θα κλείσω στο τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πια στην κυβέρνηση από την Βουλή των Ελλήνων, όπου πια φαίνεται πως όλο αυτό το σύστημα υγείας ιδιωτικοποιείται. Και το κύριο ας το πούμε θέμα είναι ότι κατήργησε όλες τις συμβάσεις της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών και επέτρεψε γιατρούς οι οποίοι είναι ιδιώτες να εισέλθουν στο σύστημα. Επίσης θεσμοθέτησε τα απογευματινά χειρουργεία και κατανοούμε όλοι μας το πόσο βαθιά θα βάλουν οι πολίτες το χέρι τους στην τσέπη. Και επομένως βλέπουμε λοιπόν, και εμείς πιστεύουμε και καταλήγουμε, εξάλλου σας δόθηκε και μία ανακοίνωση της θεματικής υγείας, ότι η ιδιωτικοποίηση που όπως φαίνεται γίνεται στις δομές της υγείας δεν είναι πρόοδος αλλά μία βαθιά οπισθοδρόμηση και πάμε σε εποχές οι οποίες είναι πρόεση, όπου τότε η πρόσβαση στο σύστημα ήταν συνυφασμένη με την οικονομική κατάσταση των πολιτών της χώρας. Σας στάλθηκε σήμερα και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να δημοσιευτούν μια ανακοίνωση της θεματικής υγείας, όπου εκεί αναφέρονται όλα τα, υπάρχουν οι απαντήσεις απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη. Αυτά τα λίγα λόγια από τη δικιά μου την πλευρά. Εκείνο βέβαια το οποίο είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι οδηγεί, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, σε μια κατάσταση μιας φασίζουσας κοινωνίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, ο τρόπος με τον οποίο απαξιώνει τον αντίπαλο, είναι ο τρόπος με τον οποίο προκαλεί το θράσος, το ψέμα. Αυτό προκαλεί ολόκληρη την κοινωνία, γιατί η κοινωνία γνωρίζει σήμερα το που πηγαίνουν τα πράγματα. Αυτά είχα εγώ να πω τα λίγα και θα δώσω το λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποδοχή, την οργάνωση μελών εδώ της Βέρειας αλλά και την ομαρχιακή της Συμμαθίας. Έχω τη χαρά και την τιμή όχι μόνο να είμαι μαζί με την συντρόφισσα τομεάξα εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειακή Συμμαχία, τη Ρένα Τιδούρου, αλλά έχω διατελέσει την τύπη και αντιπεριφερειάρχης της όταν ήταν η Περιφέρεια Αξιατικής. Είναι ξεχωριστή τιμή για εμένα το ότι με απόφαση της γραμματείας του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Προέδρου του Στέφανου Κασελάκη, έχω αναλάβει ένα συντονισμό για την προεκλογική εκστρατεία στην Κεντρική Μακεδονία. Και σήμερα είμαι εδώ στη Βέρεια, μέχρι και την Τρίτη, όπου θα περιοδεύσουμε σε όλες τις πόλεις και πάρα πολλά χωριά, σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό δείχνει τη μεγάλη μας επιθυμία και βούληση να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Μακεδονία, στους κατοίκους της, στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας και να προτείνουμε να επανασυστηθούμε με αυτή τη νέα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να προτείνουμε τις λύσεις και να σας παρουσιάσουμε στον χρόνο που θα έχουμε τη δυνατότητα και τη διάθεση κι εσείς τις κοστολογισμένες μας προτάσεις για μια σειρά ζητημάτων, όπως το ζήτημα της ακρίβειας, το ζήτημα της υγείας, το ζήτημα του εισοδήματος, της αγοραστικής δύναμης, αλλά και επιμέρους θέματα όπως το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης ή των αγροτικών ενισχύσεων, της κοινής αγροτικής πολιτικής, ένα θέμα το οποίο είναι μείζον και για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και έχει αποτελέσει και πραγματικά μια μαύρη τρύπα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άκουσα προσεκτικά όσα είπε σύντροφε για τον Άδωνη Γεωργιάδη και το Υπουργείο Υγείας. Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο. Θα πω μόνο ότι αυτές οι πρακτικές, αυτή η ρητορική είναι κομμάτι του παλιού. Ένα παλιό που εκπνέει. Εμείς είμαστε εδώ με μια θετική πρόταση για καλύτερη ζωή και όχι θεωρητικά, με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, και θεωρούμε, καλούμε τους πολίτες στις 9 Ιουνίου, 10 μέρες πριν τις εκλογές, σήμερα βρισκόμαστε εδώ, να σκεφτούν ότι πρέπει να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας,
όλης αυτής της κατάστασης η οποία έχει δημιουργήσει προβλήματα σε μια σειρά ζητημάτων. Δεν πέφτει η κυβέρνηση στις 9 Ιουνίου, γιατί ακούμε μια κινδυνολογία από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, όμως εάν δεν πάρει ένα ισχυρό μήνυμα με μια ψήφο η οποία πραγματικά θα τον δυσαρεστεί και δεν θα του είναι βολική, και η ψήφος που δυσαρεστεί τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και αν εξυμβεί αυτά τα 5 χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά, είναι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανο Κασελάκη, καλό τους πολίτες να επιλέξουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μην πάνε σε βολικές διεξόδους επιλογής όπως είναι η αποχή ή η ψήφος σε άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που μέσα στη Βουλή, σας το λέω γιατί εγώ είμαι νέος βουλευτής, αλλά το έχω δει στην πράξη, στα κρίσιμα έχουν στηρίξει και τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Λύση συμπορεύτηκε με τον κύριο Μητσοτάκη στο ζήτημα των υποκλοπών, τον διευκόλυνε στη διάσκεψη των Προέδρων για τη σύνθεση της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής για το ζήτημα των υποκλοπών. Όσο για την νίκη, θέλω να πω ότι και εγώ είμαι πιστός, χριστιανός, πατριώτης, αλλά δεν πηγαίνω να διαβάζω στη Βουλή το Ευαγγέλιο. Καταθέτουμε προτάσεις και η συντρόφισσα Ρένα Εδούρου και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι και το κόμμα της νίκης κάνει μια απόλυτη εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος. Δεν αποτελεί πολιτική πρόταση. Και σαφέστατα δεν αποτελεί επιλογή για τους πολίτες της Συμμαθίας ή τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλω και καλό πραγματικά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους των περιφερειακών μέσων, όλους τους Μακεδόνες, τις Μακεδόνισσες, να ξαναδούν, να ξανακούσουν, να ξαναδιαβάσουν τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μέσα από λάθη, δυσκολίες, αλλαγές και προβλήματα πήρε το μήνυμα, μετασχηματίζεται, μετασχηματίστηκε και επανασυστήνεται ως μια προοδευτική, ουσιαστική, κρίσιμη λύση για μια καλύτερη ζωή στη χώρα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια πολύ σύντομα, γιατί νομίζω αξία έχουν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις από εσάς, για το ζήτημα της αγροτικής πολιτικής και της ψηφιακής διακυβέρνησης που έχω την τιμή σαν τομεάκι στην κυβερνητική ομάδα να ασχολούμαι. Για τα αγροτικά, ξέρετε ότι τα οικολογικά σχήματα έχουν πληρωθεί, μιλάω στους αγρότες και τις αγρότες που μας παρακολουθούν, με 50% μειωμένα ποσά σε σχέση με αυτά που περίμενα σε πολλές περιπτώσεις. Ο ΠΚΠ όχι μόνο βρίσκεται σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αλλάξει 5 προέδρους σε 5 χρόνια, έχει καταλογισμούς 283 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα πραγματικό case study, μια περίπτωση απόλυτου σκανδάλου. Και μάλιστα μιλάμε τώρα για τον πιστοποιημένο οργανισμό πληρωμής επιδοτήσεων. Για τον Ελιγό Δήμητρα, παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ελιγό Δήμητρα πριν λίγες ημέρες, καταγγέλλοντας τον υπουργό τον κύριο Αυγενάκη ότι τον πίεζε για να δίνει απευθείας αναθέσεις. Οι πόροι στη νέα κοινή αγροτική πολιτική δεν έχουν μειωθεί. Έχει αλλάξει η κατανομή τους με πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και ενώ οι άμεσες ενισχύσεις επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1 δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια, έχουν πέσει στα 940 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν μειωθεί οι άμεσες ενισχύσεις με ευθύνη και επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, θα πω μόνο στους αγρότες, γιατί μιλάμε για την ακρίβεια εμείς στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρέπει να ξέρουν οι πολίτες και το ξέρουν οι αγρότες πόσο έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής στο αγροτικό πετρέλαιο, στο ρεύμα αλλά και στα λιπάσματα. Ένα τρίμηνο συγκεκριμένο, ενώ ο ρυθμός μείωσης της τιμής των λισπασμάτων στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν 23%, 6%, 6% μείωση, εδώ υπήρχε 23% αύξηση. Πόσο αγρότης για τα φρούτα, για τα λαχανικά δεν θα αναγκαστεί να αυξήσει την τιμή. Χώρια τους μεσάζοντες και την κερδοσκοπία των ολιγοπωλίων, των μεγάλων σούπερ μάρκετ, που είναι απολύτως συνδεδεμένες οι επιχειρήσεις των σούπερ μάρκετ, με την διαφημιστική πίτα, με τον τρόπο που προσπαθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να χειραγωγήσει μέσω των δικτύων εθνικής εμβέλειας, των μεγάλων καναλιών, την κοινή γνώμη. Και μια σειρά άλλων
προβληματικών πρακτικών. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ, θα έχουμε τη δυνατότητα και μέσω των ερωτήσεων, που ακολουθήθηκαν στην αγροτική παραγωγή, στην αγροτική πολιτική, με πραγματικά πολύ μεγάλο κόστος για τους αγρότες. Για να μην πω για τις κλιματικές καταστροφές, στον ΕΛΓΑ δεν έχουν αλλάξει αυτά που πρέπει ώστε να μπορούν να αποζημιώνονται οι αγρότες έγκαιρα και σωστά σε σχέση με την κλιματική κρίση. Αντιθέτως, η κυβέρνηση σιγά σιγά θα σας στείλει στις ασφαλιστικές εταιρείες με δυσβάστακτο κόστο και παράλληλα θα νομοθετεί ώστε να ασφαλιστείτε στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αλλά κάτι να μην μπορείτε να κάνετε ως πρόβλεψη, ώστε να μην μπορέσετε να διεκδικήσετε μετά αποζημιώσεις. Με λίγα λόγια, για να μην πολυλογώ, ένα περιβάλλον επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά σιγά σιγά μιας πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, που όχι μόνο τρώει το δημόσιο τομέα, αλλά ροκανίζει το εισόδημα της μεσαίας τάξης των αγροτών, των εργαζομένων, των νέων. Για την ψηφιακή διακυβέρνηση θα πω ένα. Επειδή πραγματικά φαντάζει να είναι ένα προνομιακό πεδίο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 5 χρόνια, καλό τους πολίτες να σκεφτούν πότε φτιάχτηκε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Φτιάχτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με πρώτο υπουργό τον Νίκο Παπά. Δεν υπήρχε τίποτα πριν. Όπως δεν υπήρχε και Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τι έκαναν 5 χρόνια. Δούλεψαν, κλωνοποίησαν τον gov.gr, δούλεψαν αρκετά στο front desk, αλλά ελάχιστα στο back office, και διαχειρίστηκαν τους πόρους, τα δισεκατομμύρια ταμείων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκανδαλώδη τρόπο, με αποτέλεσμα να είναι η Όλαφ στην Ελλάδα και να ελέγχει πώς διατέθηκαν τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 10 μεγάλες εταιρείες. Οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτός. Και κυρίως στο ζήτημα των υποδομών, που είναι το κρίσιμο, δεδομένου ότι και εδώ στην Ημαθία αλλά και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία έχουμε το πιο αργό ίντερνετ στην Ευρώπη και το πιο ακριβό παράλληλα. Το ένα και εμβληματικό έργο της ευρυζωνικότητας, το να αλλάξουμε δηλαδή το δίκτυο από χαλκό σε οπτική ίνα, το Ultra Fast Broadband, ύψος 840 εκατομμυρίων ευρώ, αν εξαιρέσουμε τη Δράμα, σε 7 μεγάλες περιφέρειες δεν έχει ξεκινήσει καν. Έχουν πάρει το έργο 2 μεγάλες εταιρείες, έχουν δηλώνουν ως ανεκτέλεση το 840 εκατομμύρια και δεν έχουν ρίξει ένα καλώδιο, μία οπτική ίνα. Ας αποφασίσουμε λοιπόν στις 9 Ιουνίου να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα με τον κύριο Μητσοτάκη να παραμένει πρωθυπουργός στις 10 Ιουνίου, αλλά να διαμορφώνονται οι συνθήκες πίεσης, και η πίεση στο Μητσοτάκη είναι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να αλλάξουν κάποια πράγματα μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες μιας, όπως προβλέπει εξάλλου και το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα, μιας ομαλής προοδευτικής εναλλαγής, μιας προοδευτικής πρότασης που συστήνουμε σιγά σιγά και καλούμε και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις να είναι στο πλευρό μας για να αποτελέσουμε μια σοβαρή, αξιόπιστη πρόταση στη βάση που εργαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Συγγνώμη αν καταχράστηκα το χρόνο. Ειρένα Ιδούρου, με την μεγάλη εμπειρία της, αν και νεότερη που, και με ένα κρίσιμο τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δείχνει και τη βαρύτητα που δείχνουμε, όχι μόνο για την Μαχαίρια και την Κεντρική Μακεδονία, το ότι είναι εδώ η, εισαγωγικά το λέγαμε παλιά, σχοιώδης υπουργός εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πόση μεγάλη βαρύτητα και σημασία δίνουμε στη Μακεδονία και στους πολίτες της. Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, η τελευταία φορά που βρισκόμασταν εδώ κυριολεκτικά υπήρχε ο Γιώργος Φύλακας Άγγελος πάνω από το κεφάλι μας, για το αν χρειαζόμαστε νερό, αν χρειαζόμαστε κάτι. Ο Γιώργος δεν είναι σήμερα μαζί μας, ένας σπουδαίος συμπατριώτης σας, συνδημότης σας, αλλά όπως σωστά είπε ο σύντροφος γιατρός, μια παρακαταθήκη ύφους που θεωρώ ότι οι νεότεροι και οι νεότερες παίρνουν τη σκυτάλη και την πάνε πιο κάτω. Τώρα. Αγαπητέ Γιώργο Μακεδονάρχη, ήρθε σε ένα νομό που πραγματικά η παρουσία των περιφερειακών μέσων δεν είναι ούτε για σένα ούτε για μένα. Έχω τύχει αγαθή να έχω ελέγξει ότι η παρουσία τους εδώ μαρτυρά ένα ενδιαφέρον αποκατάστασης και της θέσης 107. Και τα περιφερειακά μέσα τα τελευταία 5 χρόνια έχετε ταλαιπωρηθεί.
και δεν έχετε αντιμετωπιστεί, έτσι όπως εκείνη την αποφράδα μέρα 7 Ιουλίου του 2000, το καλοκαίρι του 2019, σας έταζαν. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εγώ σήμερα για την παρουσία σας εδώ, η οποία μαρτυρά το ενδιαφέρον σας για την αξιωματική αντιπολίτευση, λίγες μόλις μέρες πριν από τις πραγματικά, και δεν είναι κλισέ δημοσιογραφικό, κρίσιμες ευρωκάλπες της ερχόμενης Κυριακής. Το διακύβευμα είναι διπλό. Με αυτό τελείωσε ο αγαπητός Γιώργος. Είναι διακύβευμα ευρωπαϊκό και διακύβευμα εθνικό. Είναι ευρωεκλογές που θα κρίνουν αν η Ευρώπη θα είναι η Ήπειρος του αντιφασίστα Αλτιέρο Σπινέλη, της πρώτης Προέδρου της Ευρωβουλής Σιμών Βέι, του σοσιαλιστή Ζακ Ντελόρ, αν θα είναι η Ευρώπη των πολλών απέναντι στην Ευρώπη των λίγων, των μεγάλων σεφυρώντων, των ισχυρών, αν θα είναι η Ευρώπη της ειρήνης κόντρα στην Ευρώπη της οικονομίας πολέμου. Και αν μετά έχουμε χρόνο, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι όταν η μισή Ευρώπη, ο Νότος, τα περιβόητα pigs, τα γουρούνια δοκιμαζόντουσαν, δηλαδή δοκιμαζόταν η πατρίδα μας από την οικονομική κρίση, όποιος τότε πρότεινε ευρωομόλογα ήταν λαϊκιστής και φεροβάμ. Τα ευρωομόλογα όμως πολέμου και η κοινή στρατιωτική βιομηχανία μπήκε πολύ γρήγορα μπροστά και αυτό δειλεί κάτι. Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεκτική συμμαχία σήμερα στην Ιμαθία, αύριο στη Φλόρινα, μεθαύριο στην Καρδίτσα, σταχυολογώ το πρόγραμμά μου και αντίστοιχο και το πρόγραμμα του Γιώργου Καραμέρου. Θεωρούμε ότι, ξαναλέω, οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο πρώτος λόγος είναι η επέλαση της μυσαλλοδοξίας και της ακροδεξιάς από τη Μελώνη ως τον Βίλντερς και τη Λεπέν. Είναι μια ακροδεξιά που βρίσκει πρόθυμους δυστυχώς συνομιλητές στην ευρωπαϊκή δεξιά, τον Φόρντε Λάιερ και τη Μαργαρίτη Σχοινά, που για ψηφοθερικούς λόγους υιοθετεί την ακροδεξιά ατζέντα, όπως χαρακτηριστικά έκανε στο μεταναστευτικό προσφυγικό, ξεχνώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της είναι η απόδειξη ότι η ανθρωπότητα μεταναστεύει και έτσι δημιουργεί πολιτισμό και συνέχεια. Ο δεύτερος λόγος της επιστροφής του πολέμου στη Γυραιά Ήπειρο. Ξεκίνησα από τον Αλτιέρο Σπινέλη, που ισχυρίζομαι, εάν βάλουμε εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου ένα multiple choice, ελάχιστοι άντρες και γυναίκες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα απαντήσουν ποιος ήταν ο Αλτιέρο Σπινέλη. Αλλά δεν ξεκίνησα τυχαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε με τεράστιες δυσκολίες μέσα στις δεκαετίες και στην αρχή ως οργανισμός άνθρακα και χάλιβα, για να μην ξαναέχουμε πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην ξαναέχουμε πόλεμο στη Γυραιά Ήπειρο. Ο Αλτιέρο Σπινέλη, αντιφασίστας, όταν φυλακίστηκε, έφτιαξε ουσιαστικά το πρώτο μανιφέστο για τη δημιουργία ενός πολιτικού εγχειρήματος που δεν υπάρχει προηγούμενο πουθενά στον κόσμο. Λοιπόν, ο πόλεμος όμως έχει επιστρέψει. Και έχει επιστρέψει και είναι εδώ για να δείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ και στην ανυπαρξία στρατηγικής της αυτονομίας. Ο τρίτος λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θεωρεί ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι πραγματικά κομικές είναι γιατί είναι πάλι στα σκαριά, δεν βάζουμε μυαλό, η επιστροφή των πολιτικών λιτότητας που θα ευνοούν πάλι τον Ευρωπαϊκό Βορρά σε βάρος των λαών του Νότου. Απέναντι σε αυτές τις ζωφερές προοπτικές, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως το σημαντικότερο αριστερό κόμμα και το μοναδικό ελληνικό κόμμα που έχει δώσει στη δημοσιότητα την ευρωδιακήρυξη και τους στόχους για τις ευρωπαϊκές εκλογές, τα υπόλοιπα κόμματα, με κύριο το κυβερνητικό, αντιμετωπίζει την κάλπη των ευρωεκλογών με τον τρόπο που την αντιμετώπισε και εδώ στη Βέρεια ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιος υπουργός. Και θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω, γιατί θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος είναι σύμπτωμα
μιας αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που με κύρια ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφασίζεται χρόνο το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια που ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι Έλληνας πρωθυπουργός. Αλλά αν έχουμε χρόνο θα το σχολιάσουμε λίγο. Λοιπόν, σας λέω ότι έχετε απέναντί σας 2 ανθρώπους που ξέρουν για ποιο λόγο στείνεται αυτή η κάλπη, που αλωνίζουμε την Ελλάδα από το Παρανέστη Δράμας ως την Γάβδο, με προτάσεις, και αυτές τις προτάσεις τις δοκιμάζουμε, όπως θα κάνουμε και εδώ στον ΟΜΟ, με το Δικηγορικό Σύλλογο, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τις δοκιμάζουμε με τους πολίτες, όπου δυστυχώς συναντάμε απόγνωση. Συναντάμε απόγνωση σαν την κυρία που όταν θέλησε με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο να εξηγήσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι με 400 ευρώ σύνταξη και 350 ενίκιο πεινάει κυριολεκτικά, η απάντηση ήταν αν την βοηθάει η Εκκλησία. Δεν ψηφίσαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να φτιάξει μια Ελλάδα των συσιτίων και της ελεημοσύνης. Ψηφίσαμε οι Έλληνες και Ελληνίδες έναν Πρωθυπουργό που είχε 37 δις διαθέσιμα για την ανάταξη της οικονομίας, την ανάταξη της καθημερινότητάς μας, και όπως σωστά μας θύμισε ο Γιώργος Καραμέρος, η Όλαφ, κοινώς ο Ευρωπαϊκός Ελεκτικός Μηχανισμός, ήρθε στην Ελλάδα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα για να μας ελέγξει για διαφθορά. Συναντάμε πολίτες που καταλαβαίνουν ότι αυτή η λαμπερή ανάπτυξη των επενδυτικών βαθμίδων, θα θυμάστε τι πέρσι και πρόπερσι τι μας λέγανε για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλοι οίκοι βαθμολογούν την ελληνική οικονομία, δεν βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 5 χρόνια, που η Ελλάδα ξαναβρέθηκε στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών θεσμών πάλι για τους λάθος λόγους, για τη διαφθορά, για τη συγκάλυψη στα Τέμπη, για την καταπάτηση του κράτους δικαίου με τις παρακολουθήσεις, όπου δεν ήταν μόνο ότι παρακολουθούνταν δημοσιογράφοι, υψηλά ιστάμενοι του στρατεύματος, πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι, αυτά τα κακόβουλα λογισμικά εμείς τα εξάγαμε κιόλας. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει ξαναβρεθεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τους λάθος λόγους, όπως είχε βρεθεί και τα προηγούμενα χρόνια πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης του ΤΟΒΑ από τη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτά δεν είναι νομοτέλεια, είναι επιλογές της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Είναι επιλογή η εγκατάλειψη του αγροτικού κόσμου, αγαπητέ Γιώργο. Είναι επιλογή η εγκατάλειψη του μικρομεσαίου αγρότη που από εκεί ξεκίνησες. Είναι επιλογή η εγκατάλειψη των πραγματικών παραγωγών που αντιμετωπίζουν δομικά, δυσεπίλητα και διαρκώς επιδεινούμενα προβλήματα. Και από αυτά που συνεμπάγεται η κλιματική κρίση και σταχυολόγησε ο αγαπητός Γιώργος. Και η κυβέρνηση αδιαφορεί. Δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη πρόταση από μεριάς της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία συνεκτική πολιτική. Καμία σοβαρή απάντηση στις μεγάλες κινητοποίησεις των αγροτών που αθροίστηκαν με τις ευρωπαϊκές κινητοποίησεις. Το κυβερνητικό μήνυμα ήταν ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Αυτή ήταν η απάντηση σε όποια κρίση αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Εμείς, ξαναλέω, έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο, στον αντίποδο αυτής της λογικής, συγκεκριμένες προτάσεις για την αναδιανομή του πλούτου προς τους αγρότες μέσα από την αποκατάσταση στους γεωργικές αγορές και άλλα, που θα ο Γιώργος τα σταχυολόγησε, αλλά που μπορούμε μετά στις ερωτήσεις σας να τα υπογραμμίσουμε. Μία τελευταία παρατήρηση πριν περάσουμε στις ερωτήσεις σας. Και κλείνω από εκεί που άρχισα. Για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η υπόθεση της λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι τυχαία η απαξίωση της ενημέρωσης από τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαία η κριτική που απευθύνουν όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά διεθνείς θεσμοί για τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας. Και σε αυτό το πλαίσιο, με αυτό ξεκίνησα, με αυτό κλείνω.
ο ρόλος των περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι κομβικός. Επιβάλλεται και η στήριξή του και η στήριξή σας και όχι η φορολόγησή σας. Γιατί αποτελούν και αποτελείται ανάσα δημοκρατία. Το έχω ξαναπεί και μάλιστα σε κάποιους από εσάς και φαντάζομαι ο Γιώργος ως έμπειρος δημοσιογράφος θα συμφωνήσει. Είναι πιο εύκολο να πας στα λεγόμενα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να παίξεις με τις χυδαιότητες και τις κλισέ ατάκες του non-paper του Μεγάρου Μαξίμου, να απαντήσεις, να βαφτείς αν είσαι γυναίκα και να είσαι ευπρεπής όλη μέρα, παρά σε μια συνέντευξη τύπου περιφερειακών καναλιών, όπου οι ερωτήσεις αφορούν την καθημερινότητα της περιφέρειας και του κάθε ενός και της κάθε μιας από εμάς. Η δημοκρατία μας και οι πολίτες έχουν ανάγκη από ανεξάρτητα ισχυρά περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι για την πατρίδα μας η εξωτερική πολιτική που ασχεί η Νέα Δημοκρατία από τον Αύγουστο του 2019. Και προσέξτε, επιλέγω τη λέξη επικίνδυνη με φιδό, διότι ισχυρίζομαι ότι είναι επικίνδυνη επειδή υπονομεύει βασικά τη διεθνή θέση της χώρας. Ως αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε για ψηφιοθυρικούς λόγους να συνταχθεί με τις πιο εθνικιστικές δυνάμεις της χώρας κατά της συμφωνίας, να σχημονήσουν κεντρικά σήμερα στελέχη της κυβέρνησης στην πλατεία Συντάγματος και όχι μόνο, παίζοντας με τα ελληνοορθόδοξα σύμβολα και με τη σημαία της πατρίδας μας, διότι, αγαπητέ Γιώργο, δεν χρειάζεται εμείς να δίνουμε διαπιστευτήρια αν είμαστε πιστοί και πατριώτες. Τα διαπιστευτήρια πρέπει να τα δώσουν αυτοί, θα με συγχωρέσετε, που καταλαβαίνουν ότι η σημαία που είχε στο παρελθόν συνοδεύσει στην τελευταία τους κατοικία Έλληνες που πολέμησαν στην Κλεισούρα και στη Χιμάρα, που χάθηκαν στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, θα πρέπει να τις κρατάνε στα χέρια τους στο Σύνταγμα, μπροστά στον ναό της Δημοκρατίας, για να αποδείξουν ότι είναι πιο πατριώτες από εμάς. Που με ψευτοκαλόγερους ασχημονούσανε με τις εικόνες της Παναγίας και του Ιησού Χριστού έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών και λέγανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας τις αντίλαξε για τις συντάξεις. Αυτοί, αγαπητέ Γιώργο, αυτοί, αγαπητές κυρίες και κύριοι, πρέπει να δώσουν διαπιστευτήρια αν είναι κανονικοί πατριώτες και κανονικοί χριστιανοί. Εμείς, λύνοντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα της περιοχής, αναβαθμίσαμε τότε την εικόνα της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή και ανοίξαμε νέους δρόμους και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Αυτή τη στιγμή, σε ένα ταγκό μυσαλλοδοξίας και έλλειψη σταθερότητας για τα Βαλκάνια, έχει έρθει η καινούργια πρόεδρος της γείτονος χώρας με τον δικό μας Έλληνα Πρωθυπουργό. Διότι επί 5 χρόνια η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχώρησε στην κύρωση μνημονίων συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά, αγαπητέ Νικόλα, δεν προχώρησε ούτε στη σύναψη των καινούριων συμφωνιών, ούτε πραγματοποίησε ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Γενικότερα, επί 5 χρόνια δεν έλεγχε και δεν παρακολουθούσε την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών όπως θα έπρεπε, περιμένοντας ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία την εκλογή του μυσαλλόδοξου αδελφού κόμματος για να παίξουν ένα παιχνίδι blame game, όπως λέμε εμείς εδώ στη Βέρεια, για την μη σύναψη και υλοποίηση αυτής της σοβαρής συμφωνίας. Λέω χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων δεν είχε εξασφαλίσει την αλλαγή των σχολικών βιβλίων στη Βόρεια Μακεδονία, όπως είχε συμφωνηθεί σε διμερές επίπεδο ήδη από τον Ιούνιο του 2019 και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την αλλαγή ταξιδιωτικών εγγράφων και πινακίδων, που αυτό έπρεπε να είχε γίνει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου του 2024. Με αυτές τις παραλήψεις, ξαναλέω, η κυβέρνηση επέλεξε να υπονομεύσει την αμυντική, διπλωματική και οικονομική μας συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία και τα αποτελέσματα τα ξέρετε.
αντί να είμαστε εμείς πάνω από το FIR της γείτονας χώρας, μέσω του ΝΑΤΟ θα βρεθούν Ιταλοί. Και άλλα πολλά. Προσέξτε, 25 χρόνια κάτι που πιορούσε στα σπλάχνα της πατρίδας μας λύθηκε από τον Νίκο Κοτζιά και τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να έχουμε το άλοθη ότι επειδή βρισκόμαστε στην δημοσιονομική μέγενη, επειδή η προτεραιότητά μας ήταν η φτωχή και η εξαθλειωμένη, δεν θα ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική. Και όμως το κάναμε. Και ήρθε η κυβέρνηση, ξαναλέω, η οποία με τον τρόπο που αντιμετώπισε τη συμφωνία των Πρεσπών τάισε δεξαμενές όπως αυτές της νίκης, της ελληνικής λύσης των Σπαρτιατών και την ίδια στιγμή υπονόμευσε την κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα. Το ίδιο, αν θέλετε, κάνει και με τα ελληνοτουρκικά. Είναι δυνατόν μετά από 15 χρόνια που ο Αχμέντ Νταβούτογλου μίλαγε για την γαλάζια πατρίδα και το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή να μην υπάρχει καμία όχληση από ένα ευρωπαϊκό Υπουργείο Εξωτερικών αυτό της πατρίδας μας και μέλος του ΝΑΤΟ, από τα ιδρυτικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα εδώ και 20 χρόνια από τα κράτη-μέλη στον πυρήνα της Ευρωζώνης για το γεγονός ότι εξετάζει γειτονική χώρα να βάλει τα περί γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά εγχειρίδια της Τουρκίας. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία όχληση για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί προς την UNESCO, προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τους διεθνείς? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία όχληση για το γεγονός ότι μας λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι ότι να μην τολμήσουμε να κάνουμε θαλάσσια πάρκα στις ελληνικές θάλασσες και ότι μάλλον θα τα κάνουν αυτοί? Λοιπόν, αν είναι να δώσει κάποιος διαπιστευτήρια για τον πατριωτισμό του, δεν θα είναι ούτε ο Γιώργος Καραμέρος, ούτε ο Στέφανος Κασελάκης, ούτε η Ρένα Ιδούρ. Το ζήτημα είναι ότι εγώ δεν αναζητώ διαπιστευτήρια. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα ψευδεπίγραφα διαπιστευτήρια στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα που δημιουργείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγη σημασία έχουν για τα νησιά μας που αποστρατιωτικοποιούνται για να στέλνουμε στην Ουκρανία, λίγη σημασία έχουν για την καθημερινότητα του ημαθιώτη και της ημαθιώτησης. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προσέβαλε στην πράξη, και την ημαθία και τους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει ένα τεράστιο σε μέγεθος Υπουργικό Συμβούλιο 65 υφυπουργών και υπουργών και δεν έχει έναν υπουργό από τη Βόρεια Ελλάδα, έναν υπουργό από τη Μακεδονία, έναν υπουργό από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική, από τις Σέρες, από το Κυρκής, από την Μπέλα, από την Ημαθία, από την Πιερία. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισε ο κ. Μητσοτάκης τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία, παρότι το 2019 έκανε όσα έκανε που είπε η Ρένα Δούρη προηγουμένως, προκειμένου να σκαρφαλώσει την εξουσία. Η αναφορά μου είχε να κάνει με τους συσχετισμούς που είχαν διαμορφωθεί έως τώρα εκλογικά στη Μακεδονία αλλά και στην Ημαθία το 2023. Και καλώ τους κατοίκους εδώ της Βέρειας και των άλλων περιοχών της Ημαθίας να αναλογιστούν. Είναι εδώ ο Άγγελος Ετόλκας, ο οποίος θέλω να σας πω ότι δίνει έναν πολύ σημαντικό αγώνα σε κεντρικό επίπεδο για την Ημαθία, μολονότι οριακά δεν εξελέγει πέρσι το καλοκαίρι. Τρεις βουλευτές έβγαλε η Νέα Δημοκρατία εδώ στην Ημαθία, στη Βέρεια. Ούτε έναν δεν αξιοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ασχολείται καθόλου με την Μακεδονία, με τη Βόρεια Ελλάδα, με την Ημαθία. Και επειδή διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις και ακούμε και βλέπουμε, εμείς είμαστε γεωμένοι με την πραγματικότητα, αγαπητέ συνάδελφε, να με επιτρέψεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, η διαμαρτυρία όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία να στραφεί στα κόμματα αυτά που προανέφερα. Έτσι. Είναι λάθος. Ελληνική λύση και νίκη είναι βαλβίδες αποσυμπίεσης, είναι η απόχη του κυρίου Μητσοτάκη. Ψηφίζεις Βελόπουλο, είναι ατσιό και σου βγαίνει Μητσοτάκης. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όσους μας ακούνε, μας διαβάζουν και μας βλέπουν. Ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε τουλάχιστον δύο φορές στη Μακεδονία. Ήδη είμαστε σε πολύ λίγους μήνες που είναι πρόεδρος. Ξέρετε πώς μιλάει και τι επαφή έχει πια με τον κόσμο εδώ των περιοχών. Και ξέρετε και την πρότασή μας ποια είναι και την αναπτύσσουμε. Θέλουμε να επανασυστηθούμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στους πολίτες της Μακεδονίας, όλων των ομών, όλων των περιοχών και να αναλογιστούμε τι πήγε στραβά πέρσι. Να σας πω κάτι. Σε εισαγωγικά θα πω,
Έχω βαρθεί να κλαίνε στην αγκαλιά μου κάτοικοι περιοχών σε όλη την Ελλάδα που εξέλεξαν πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει εκπροσώπηση η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή η έλλειψη ισορροπίας πρέπει να αποκατασταθεί με αρχή την κάλπη της 9ης Ιουνίου. Όσο για την μία αναφορά μου στα κόμματα, τα άλλα κόμματα της αριστεράς, θέλω να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως κορμός της προοδευτικής παράταξης, απευθυνόμενος από τους πολίτες από το χώρο της σύγχρονης αριστεράς μέχρι το χώρο του προοδευτικού κέντρου, δεν βλέπει τον εαυτό του, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, σαν ένα κόμμα που απευθύνεται μόνο σε αριστερούς πολίτες. Ξέρετε, τα προβλήματα της καθημερινότητας και ο τρόπος που εξελίσσεται η κατάσταση με αυτά τα 5 χρόνια Μητσοτάκη δεν αγγίζουν μόνο συγκεκριμένα στρώματα. Αγγίζουν όλους τους πολίτες και κυρίως τη μεσαία τάξη. Εμείς θέλουμε να ξαναμιλήσουμε στη μεσαία τάξη. Και μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε προτάσεις. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας όπως αυτά που αναφέρατε. Εμείς κοιτάμε στα μάτια τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους λέμε. Σας εξαπάτησε ο Μητσοτάκης λέγοντας ότι θα μειώσει 30% τα τεκμήρια και ήρθε και φορολογεί οριζόντια το επάγγελμα και όχι το εισόδημα. Λίγο πριν ψηφίσετε στις 9 Ιουνίου, ρωτήστε τον λογιστή σας τι περιμένει όλους μας με τις φορολογικές δηλώσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Εγώ σέβομαι την ψήφο όπως αποδόθηκε πέρσι τέτοιο καιρό, Μάιο και Ιούνιο. Όμως θεωρώ ότι υπήρξε μια αδικία, όχι αδικία για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ποσοστό που πήρε, αλλά μια αδικία σε σχέση με την ισορροπία που πρέπει να υπάρξει στο πολιτικό σύστημα. Σε επίπεδο εκπροσώπησης, σε επίπεδο δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και καλό με την αυτοκριτική που κάναμε, με τις αλλαγές που έγιναν, με τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, αλλά που σταθήκαμε όρθιοι και έχουμε βηματισμό. Έχουμε ένα νέο πρόεδρο που οργώνει όλη την Ελλάδα, που απευθύνεται σε ευρύτερο ακροατήριο. Να μας ακούσετε, να μας επιλέξετε, γιατί δεν είναι το θέμα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει στο 20-22% και αν θα παραμείνει απλώς αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν πάρει το μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης με μια ψήφο που τον ενοχλεί, και η ψήφο που τον ενοχλεί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κασελάκη, θα συνεχίσει τα ίδια. Και έχει στρώσει το πεδίο, αν μου επιτρέψετε να σας πω, το σύστημα, και όχι μόνο τα δύο κόμματα που ανέφερα, αλλά και άλλα κόμματα που έχουν προκύψει, προκειμένου να λειτουργήσουν ως φορείς υποδοχής της δυσαρέσκειας. Βλέπω μια νεαρή κυρία η οποία έχει ένα μικρό κόμμα και προβάλλεται στα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια καθημερινά, κάποιους πατριώτες που προβάλλουν ξαφνικά, κόμματα που έρχονται από το πουθενά και τι θέλουν, αυτήν τη δυσαρέσκεια στη Νέα Δημοκρατία να την κατακερματίσουν σε μια ψήφο που δεν θα, θα το πω έτσι, εξοκοινοβουλευτική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, που δεν θα κοστίσει τίποτα στην κυβέρνηση. Να σκεφτούν οι πολίτες το μήνυμα που θα στείλουν ένα στιβαρό, καλά στοχευμένο, και το μήνυμα το οποίο θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης είναι η ψήφο στον Κασελάκη και στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλά, να σας πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο νόμιζα θα με ρωτάγατε για την ιστορία με τον Μπελέρη. Αλλά αν έχουμε χρόνο θα πούμε και γι' αυτό. Καταρχάς, να μου επιτρέψετε μια διόρθωση. Ένας λειτουργός της ενημέρωσης όπως εσείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο με ένα τεχνολογικό δυστύχημα συμψηφιστικά και συγκριτικά. Και γιατί λέω εσείς ως λειτουργός της ενημέρωσης? Γιατί έγινε μια προσπάθεια από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού να συγκρίνει και να συμψηφίσει. Άρα να ασχημονήσει πάνω στον πόνο. Δεν συγκρίνονται οι απώλειες. Όχι. Λοιπόν, δεν αφήστε το προσωπικό. Εγώ μιλάω γενικά. Δεν συγκρίνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τα τεχνολογικά δυστυχήματα. Αλλά και πριν από αυτό δεν συγκρίνονται οι απώλειες ζώων. Οι απώλειες ζώων είναι απώλειες ζώων. Όμως, εκ των υστέρων αντιλαμβανόμαστε ότι για την σημερινή δεξιά, γιατί ξαναλέω, η σημερινή δεξιά που ζούμε εμείς τα τελευταία 5 χρόνια, είναι μια δεξιά που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία νόμιζαν ότι είχαν ξεμπερδέψει με αυτό. Και ότι μετά το 1974 υπήρχε ένα δεξιό ευρωπαϊκό κόμμα που εκ του συντάγματος ήταν πυλώνας, όπως πρέπει να είναι τα κόμματα της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αυτό που ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια είναι μια δεξιά που μας πάει πίσω από την επταετία και είναι λυπηρό για όσους φυλακίστηκαν και είναι εν ζωή να το ξαναβλέπουν,
Και είναι λυπηρό ότι η γενιά μου, η γενιά σας, οι νεότερες γενιές θα χρειαστεί να ξαναπαλέψουν απέναντι σε αυτού του είδους τη δεξιά. Εκ των υστέρων βλέπουμε λοιπόν ότι και τότε το μέλημα του κύριου Μητσοτάκη και της σημερινής Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν ούτε η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και της επελάβουσας κλιματικής κρίσης. Δεν ήταν η αντιμετώπιση του εθνικού πένθους. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης και προσπαθεί με τη σειρά του να διαπαιδαγωγήσει ψηφοφόρους εκλογής και πολίτες αυτήν εκφασίζουσα νοοτροπία να συγκρίνεις στρέμματα με φέρετρα. Τα θυμάστε όλα αυτά? Λοιπόν, σήμερα, προσέξτε, ο κύριος Μητσοτάκης που ανήλθε στην εξουσία αμαυρώνοντας ένα τεράστιο έργο που φέρει την υπογραφή μας ως δύναμη ζωής και του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Καραμέρου και εμού που είχα την τιμή και την ευθύνη να είμαι επικεφαλής στη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής. Αυτό που έκανε με την εθνική τότε τραγωδία ήταν να βρει την Αδούρου που δεν είχε ασυλία για να χτυπήσει την κυβέρνηση και κάποια στελέχη που είχαν ασυλία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε καμία φάση του δημόσιου βίου μου που τιμήθηκα με ρετές ταυτότητες δεν άσκησα το προνόμιο της ασυλίας. Γιατί θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες και οι αιρετοί θα πρέπει να της δικαιοσύνης να μην είναι δύο κατηγοριών. Ούτε οι μεγαλοσχήμονες των οικονομικών συμφερόντων, ούτε οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε οι αιρετοί όλων των βαθμίδων θα πρέπει να έχουν διακριτική μεταχείριση. Τώρα, η ιστορία των τεμπών και να δείτε πώς ξαναπάμε στην κρισιμότητα των ευρωπαϊκών καλπών. Θα είχε συγκαλυφθεί και ακόμα και σήμερα γίνεται προσπάθεια αν δεν υπήρχε ο Κώστας ο Αρβανίτης και η Έλενα Κουντουρά. Άρα οι ευρωπαϊκές κάλπες μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουν. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η άσκηση εξωτερικής πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Αρχηγών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι κάτι για κάποιους που μιλάνε τέσσερις γλώσσες όπως εγώ και που έχουν λύσει τα περισσότερα προβλήματα της ζωής τους για να ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά ντοκουμέντα. Η ευρωπαϊκή κάλπη αποδεικνύεται και δια των τεμπών ότι αφορά κυριολεκτικά τη ζωή και το θάνατό μας. Και γι' αυτό καλούμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μην προσπεράσουν στις 9 Ιουνίου αυτή την κάλπη. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν πέτυχε κάτι τα τελευταία 5 χρόνια και το δοκίμασε με πολλούς συμβούλους επικοινωνίας, είναι κάποια βήματα όσον αφορά το όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι. Ούτε στα ζητήματα υγείας, που κάποιοι κλείναν νοσοκομεία και εμείς τα ανοίξαμε, ούτε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που εμείς θελήσαμε η Ελλάδα να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, εκπαιδεύοντας και δικαστές και ιερείς και εισαγγελείς στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό τι ήταν, θα ήταν προδοτικό? Κάνοντας τις τριμερείς με την Παλαιστίνη, την Κύπρο, το Ισραήλ. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι ίδιοι. Πρέπει να πάμε στις ευρωπαϊκές κάλπες και ξαναλέω, το ζήτημα των τεμπών είναι ενδεικτικό. Δύο εξαιρετικοί Ευρωπαίοι βουλευτές που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είναι εκ νέου υποψήφοι ανέδειξαν το ζήτημα και στάθηκαν δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που, όπως είπε το κυβερνητικό στέλεχος, μάλλον τους παραχαϊδέψαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και να πω και κάτι άλλο. Η απάθεια και η αδιαφορία για την ευρύτερη δημοκρατική αριστερά και τη δημοκρατική παράταξη είναι ο κύριος αντίπαλός μας. Διότι εξαιτίας της αδιαφορίας και της απάθειας προκύπτει η ακροδεξιά. Εμείς δεν διαλέγουμε. Δεν διαλέγουμε μεταξύ ακροδεξιάς, αποχής και αδιαφορίας. Ο κύριος Μητσοτάκης ή δυνατόν θέλει να στείλει ιδίως τους νέους και τις νέες στις παραλίες να έχουμε μεγάλο ποσοστό αποχής. Και ξαναλέω, η αποχή και η αδιαφορία είναι που ταΐζει την ακροδεξιά. Εμείς έχουμε διμέτωπο και την ίδια στιγμή, ξαναλέω, είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε δώσει στο δημόσιο διάλογο τις προτάσεις μας και την ευρωδιακήρυξη. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας και οι τοποθετήσεις σας, κύριε Καρολίδη. Εγώ θα ήθελα να μείνω στα επιμέρους που αφορούν και τον τομέα στον οποίο κοινοβουλευτικά παρακολουθώ και μιλάω για τα μέσα ενημέρωσης.
τα μέσα ενημέρωση στα περιφερειακά αδικήθηκαν και ξεκίνησε η αδικία σε βάρος τους από την απαγόρευση, για παράδειγμα, της δημοσιοποίησης των ισολογισμών των εταιριών που έπληξαν πραγματικά ιδιαίτερα το γραπτό τύπο. Ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση του πρώτου μνημονίου. Εμείς το βρήκαμε ως τετελεσμένο. Γιατί λέτε ότι είναι πολύ νοπό το 2015. Όχι, κύριε Καρολίδη, είναι πριν 9 χρόνια το 2015. Είναι επιδίωξη του κυρίου Μητσοτάκη να πηγαίνουμε σε εκλογές όπως πέρσι, έτσι και φέτος, με το τι έγινε το 2015. Το 2015 ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, με 0 στα ταμεία, και μια χώρα που έρχονταν από 2 μνημόνια, με κομμένο το 13ο και 14ο μισθό, με κομμένη τη 13η σύνταξη. Αυτό παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης ένα ζωφερό τοπίο στα μέσα ενημέρωση, για να γυρίσω στο θέμα, να μην πλατιάσω. Οπότε εμείς συγκρίνουμε το 15 με το 24. Το 24 είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Όπως είμαστε σε μια άλλη κατάσταση χώρα από το 2018 και μετά. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια, υπήρξε και ανάπτυξη και μείωση ανεργίας. Το θέμα είναι πού βαδίζουμε τώρα. Αν υπάρχει δίκαιο μέρισμα στην ανάπτυξη. Και πάω στα μέσα ενημέρωση. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Θα σας μιλήσω με αριθμούς. Σε 5,5 μήνες η Νέα Δημοκρατία θα δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ στα μεγάλα κανάλια και τις μεγάλες εφημερίδες των Αθηνών για την ψήφο των αποδήμων, την επιστολική, για το αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις, για την ενημέρωση των ευάλωτων δανειοληπτών. Θα ξοδέψει 5 εκατομμύρια ευρώ για ενημέρωση των ευάλωτων δανειοληπτών, που τα ακούω εγώ που με βάλω τους και εσείς δανειολήπτες, και σου λέει θα ξοδέψεις 5 εκατομμύρια να με ενημερώσει γιατί, για το πώς θα με καλούν τα φαντ. 3 εκατομμύρια για τη νέα γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα, 3 εκατομμύρια για την αναβάθμιση των ταμιακών μηχανών που έχει ταλαιπωρήσει με τις προθεσμίες, 25 εκατομμύρια ευρώ. Τι θα πάρει το verianet.gr, τι θα πάρει το Pella TV, τι θα πάρετε εσείς, τίποτα. Και όχι μόνο αυτό σας έχει αδικήσει στην κρατική διαφήμιση και στα θεσμικά. Με τον νόμο Παπά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα μεγάλα κανάλια ήταν υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε επενδύσεις στο ψηφιακό φάσμα, να βελτιώσουν το σήμα εκπομπής τους και να αφήσουν χώρο σε εσάς, στα τοπικά κανάλια και στα τοπικά ραδιόφωνα, για να έχετε καλύτερο σήμα. Γιατί τι θέλει ο κάτοικος της Ιμαθίας ή των άλλων ομών της Κεντρικής Μακεδονίας, να βλέπει πολλά κανάλια, να έχει ενημέρωση, πλουραλισμό και καλό σήμα, να μην του βγαίνουν τα μάτια. Ξέρετε τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Κάθε χρόνο φέρνει μια παράταση ασυλίας στα μεγάλα κανάλια ώστε να μην επενδύουν. Περιορίζεται το φάσμα, δεν θα πω στις τεχνικές λεπτομέρειες, και είναι λάσπη το σήμα το δικό σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή είναι η πραγματική λάσπη και όχι αυτή που ρίχνει ο κ. Μητσοτάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, που συγκρίνει το 2015 που παραλάβαμε ένα χάος με το 2019-24 που βρήκε ένα κράτος με ρυθμισμένο χρέος, με 37 δις πλεώνασμα, με τις θυσίες των πολιτών, ένα κράτος που ήταν σωστά στις ράγες. Θεωρώ τα μέσα ενημέρωση στα τοπικά έχουν αδικηθεί. Εγώ ξεκίνησα από τοπικές εφημερίδες στη δημοσιογραφική μου καριέρα ως ένας ταπεινός και έτσι θέλω να παραμένω αθλητικός συντάκτης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς είναι το κυνήγι της διαφήμισης με τις τοπικές επιχειρήσεις, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, την ώρα που τα τελευταία 5 χρόνια έχουν μοιραστεί πάρα πολλοί πόροι στα εθνικής εμβέλειας. Θα πρέπει όμως και εσείς, αν με επιτρέπετε, να το αντιληφθείτε αυτό και εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει η προσωπική τοποθέτηση, οι προσωπικές επαφές, να υπάρξει μια ισορροπία. Αν δεν τους στείλετε το μήνυμα με μια ισορροπία στο σήμα που εκπέμπετε και στην πληροφορία που εκπέμπετε, δεν θα σας σεβαστούν ποτέ. Και η ισορροπία για τους πολίτες, για τους δημοσιογράφους, για τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις πρέπει να έρθει σε 9 Ιουνίου. Αν δεν γίνει εκεί ένα βήμα, μια τολμηρή ψήφος αποδοκιμασίας των πρακτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τίποτα δεν θα αλλάξει. Έλα, Ρένα. Δημοσίου διαλόγου από πλευράς του κύριου Μητσοτάκη, όπου όταν συζητάμε για πολιτικές, γυρνάμε πριν από 10 χρόνια και συγκρίνουμε αδόκιμα. Έτσι και κάθε φορά που κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με το πώς ασκείται εξωτερική πολιτική από τον Αύγουστο του 2019 έως σήμερα, μας λένε και τι, δεν θέλετε να κάνουμε κανένας τους διάλογο, τι θα γίνει η Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, αποδεδειγμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πιστεύει στον διάλογο. Όμως προσέξτε, την ώρα που μιλάμε για διάλογο με τη γείτονα χώρα, είμαστε και υπέρ κόκκινων γραμμών. Για μας, η μη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι κόκκινη γραμμή. Για εμάς η κυριαρχία της χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι κόκκινη γραμμή. Και
Κόκκινη γραμμή είναι ο αποκλεισμός οποιαδήποτε συζήτηση επί συνεκμετάλλευση ή απεμπόλυση του δικαιωμάτου μας επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Όμως εδώ έχει την πολιτική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου. Έχεις μια λογική ότι εμείς εδώ θα είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Και ποιας Δύσης? Της Von der Leyen που ελέγχεται μέχρι και για τα εμβόλια. Ποιας Δύσης θα είμαστε? Ποιων συμφερόντων, είτε οικονομικών είτε στρατιωτικών? Έχουμε κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψουμε τη μυστική διπλωματία και μια γιοταχή εξωτερική πολιτική που ασκείται από τον κύριο Μητσοτάκη και υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Και ξαναλέω, κύριε Καρολίδη, αγαπητέ Δημήτρη, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει στο δημόσιο διάλογο να υποβαθμίζει την προκλητική στάση της Τουρκίας έναντι της χώρας μας και ενάντια στο διεθνές δίκαιο και να επαναπαύεται επικαλούμενη τη διακήρυξη των Αθηνών, που όμως η Τουρκία με τα παραδείγματα που σας έδωσα την υπονομπεύει συστηματικά και επιδεικτικά, και για όλους αυτούς τους λόγους εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ για όσα έχουν γίνει, όσα δεν αποκαλύπτει η κυβέρνηση ότι έχουν γίνει. Δεν μπορεί να τα μαθαίνουμε από τους εκπροσώπους τύπου των τουρκικών υπουργείων ή τους εκπροσώπους τύπου των τουρκοκυπριακών δυνάμεων ή από την ίδια γερμανική κυβέρνηση όταν το 20 είχε συναντηθεί στο Βερολίνο και είχαν συναφθεί κάποιες συμφωνίες παρουσία της τότε καγκελαρίου της κυρία Μέρκελ. Αυτά γίνονται χωρίς καμία ενημέρωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς καμία ενημέρωση της Βουλής και είναι επικίνδυνα. Άρα κύριε Καρολίδη, να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δια του διαλόγου και των κόκκινων γραμμών έχουμε πια ηχέγγυα για το πώς ασκείται εξωτερική πολιτική από μια χώρα που έχει 50 χρόνια ανοιχτή την πληγή του Κυπριακού και που όμως σας έδωσα κάποια παραδείγματα κατά τα 15-19 δεν είχε άλοθη την τρόικα που ήταν σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σε κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μέσα σε όλα τα Υπουργεία και το Μαξίμου, για να μην προχωρήσει στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και να πω και κάτι άλλο. Εκνευρίζομαι και εγώ με τη σειρά μου ως Ευρωπαία Ελληνίδα γυναίκα πολίτης με αυτές τις συγκρίσεις. Εσείς λέει τότε το 15, εσείς τότε το 16. Όμως όταν πάρουν μια μεγάλη ανάσα, ξέρετε, λέω, πάμε να συγκρίνουμε το 15-19. Πάμε να συγκρίνουμε τι έκανε αυτή η κυβέρνηση με το 12-14 και να τους χαρίσω και το γεγονός ότι αυτοί ήταν που μας χρεοκόπησαν. Διότι δεν ήμουνα εγώ πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ή υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν τα χρόνια που οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Λοιπόν, ακόμα και όταν γίνεται αυτή η σύγκριση, σας ξαναλέω, σας μιλάω πάρα πολύ ανθρώπινα, θυμώνω, γιατί σωστά λέει ο Γιώργος, έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε, αλλά κι αν θα πάμε στα πεπραγμένα του 15-19, είναι πολύ περισσότερα, όχι με τη χρεοκοπία τους, με αυτά που κάνουν από το 19 έως το 23. Για την ακρίβεια, αυτά που κάνουν από το 19 έως το 23 μας οδηγούν μαθηματικά σε μια οικονομική κατάσταση που όπως και το 12-14 μετρούσαμε 5.000 αυτοκτονίες, 375.000 λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, άρα σας μιλάω προσωπικά, σας μιλάω από καρδιάς, θυμώνω και γιατί ο αγαπητός Νίκος θυμήθηκε και το προσωπικό μου παράδειγμα, αυτό που δεν είχε προηγούμενο, να κατηγορείς κάποιον που δεν έχει αρμοδιότητα και ευθύνη, αλλά την ίδια στιγμή αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη γιατί πια ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι γενικά και αόριστα, δια των εχεγγύων που έδωσε με τις πολιτικές που άσκησε, ξέρει ο κόσμος ότι εφόσον βρεθεί εκ νέου στη διακυβέρνηση της πατρίδας μας, τα πράγματα θα γίνονται αλλιώς. Υπάρχει άλλη ερώτηση για να κλείνουμε σιγά σιγά. Απλώ επειδή το αναφέρατε εσείς, αν θέλετε ένα σχόλιο για τον Μπελέρη. Α, ναι. Κοιτάξτε, η ιστορία του Μπελέρη, να μου επιτρέψετε να τη σχολιάσω μπαίνοντας στα παπούτσια σας με μία ερώτηση. Και αν μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς. Η συμπερίληψη Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κίνηση, μία ενέργεια
που λειτουργεί προστατευτικά για τα δικαιώματα της, της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Είναι. Ή ανοίγει το δρόμο ώστε η υπόθεση Μπελέρη να είναι διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας, όπως είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, ενώ η φυλάκιση Μπελέρη μέχρι την ανακήρυξή του ως υποψήφιο Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία ήταν θέμα ευρωπαϊκό και θέμα άσκηση ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κράτος δικαίου στη γείτονα χώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πια δεν είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου που συνδέονται άμεσα και με την ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα διμερές θέμα μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ράμα. Και να μου επιτρέψετε τώρα να σταματήσω τις ρητορικές ερωτήσεις και να σας πω ότι αυτή η υποψηφιότητα βολεύει και τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί θυρεύει ψήφους από δεξαμενές που, ξαναλέω, διαπαιδαγώγησε τα προηγούμενα χρόνια ο ίδιος. Ο ίδιος με τους υπουργούς του που διαδηλώνανε με τα σκουπόξυλα στο κεφάλι, ο ίδιος διαπαιδαγώγησε τους ψηφοφόρους των ακροδεξιών κομματιδίων να καταλαβαίνουν ότι την πίστη μου στον Ιησού και στην Παναγία την περιφέρω με ψεύτικα κομποσκήνια αγορασμένα από τα περίπτερα πέρι του Στουρνάρη και τη σημαία να την έχω, λες και ήμουν αυτές στον αγώνα. Αυτοί τους διαπαιδαγώγησαν και διαπαιδαγούν και τη νέα γενιά στο να αντιλαμβάνεται όλα ανάποδα. Λοιπόν, και ο Ράμα βέβαια επίσης εξυπηρετείται από αυτό, διότι απαλλάζεται από τις Βρυξέλλες και γίνεται το πράγμα πάλι διμέρες. Και να σας πω κάτι, αυτό φάνηκε και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση την επίσκεψη 12 Μαΐου του κύριου Ράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού στο Γαλάτσι, πώς αντιμετώπισε την ελληνική εθνική μειονότητα. Εμάς βέβαια αυτό δεν μας εξέπληξε καθόλου, αυτό που έγινε, αλλά είναι μια στάση, ξαναλέω, που εν τέλει μαρτυρά την απουσία συνεκτικής πολιτικής, την άσκηση εξωτερικής πολιτικής από την κυβέρνηση. Και αυτό δεν το λέω από ακραία αντιπολιτευτική στάση, επειδή η χώρα είναι μικρή, επειδή πια γνωριζόμαστε σε αυτό το μικρό, το μέγα τόπο που λέει και ο ποιητής. Έχετε δει πώς αντιμετωπίζω δια του δημοσίου λόγου και των λέξεων που επιλέγω να κάνω αντιπολίτευση, γιατί δεν θα πάρω το σκυτάλι ούτε από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ούτε από τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα για να σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο ασκείται εξωτερική πολιτική και καλύπτεται μέσα από φιέστες, μέσα από κοινωνιακά πυροτεχνήματα και ψηφοθυρία, είναι κάτι, ξαναλέω, που μας αφορά όλους και όλες και όχι μόνο στις ακρόριες της πατρίδας μας, που για το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ο Γιώργος Καραμέρος επί των επάλξεων, για το σύνολο της χώρας, για την οικονομία. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πιστεύουμε ότι η συνέχεια θα είναι πάντα αναγκαία και από εσάς και από εμάς.